Σε μια νέα τοποθέτησή του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμάνουελ Μακρόν δήλωσε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει αναστήσει τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου, γνωστού και ως ΝΑΤΟ, σε πλήρη αντίθεση με το προηγούμενο χαρακτηρισμό του για τη συμμαχία ως εγκεφαλικά νεκρή. Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής Globsec στην Μπρατισλάβα, ο Μακρόν αναγνώρισε την προηγούμενη κριτική του στο ΝΑΤΟ τον Δεκέμβριο του 2019, τονίζοντας τις εσωτερικές διαιρέσεις που υπήρχαν εντός του οργανισμού, ιδιαίτερα μεταξύ της Τουρκίας και άλλων κρατών μελών. Ωστόσο τώρα ισχυρίζεται ότι οι επιθετικές ενέργειες του Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν αναστήσει το ΝΑΤΟ. «Θα μπορούσα να πω σήμερα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν το αναβίωσε με τα χειρότερα ηλεκτροσόκ», δήλωσε συγκεκριμένα ο Μακρόν. Οι προηγούμενες δηλώσεις του Μακρόν προκάλεσαν κριτική από τους συμμάχους, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη, οι οποίοι θεώρησαν τα σχόλιά του ως υπονόμευση της ενότητας και της δύναμης συμμαχίας. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντιτάχθηκε τότε στεναρά στους ισχυρισμούς του Μακρόν, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες και καταδίκασε μάλιστα τις δηλώσεις του Γάλλου ηγέτη ως πολύ άσχημες. Τώρα ο Μακρόν υποστηρίζει τη βαθύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύσουν τις δικές τους αμυντικές δυνατότητες και να διασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια. Επιπλέον, ο Μακρόν ενθαρρύνει τα έθνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προμηθεύονται αμυντικό εξοπλισμό που κατασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας την ανάγκη για στρατηγική αυτονομία. Ωστόσο, ο Μακρόν τόνισε ότι η πρόθεσή του δεν είναι να αντικαταστήσει το ΝΑΤΟ με ένα αμυντικό σύστημα που θα κυριαρχείται αποκλειστικά από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Αντίθετα, οραματίζεται μια Ευρώπη που να μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα, όπως δήλωσε. Αυτή η ανανεωμένη στάση του Μακρόν σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση του προς το ΝΑΤΟ, λόγω της πρόσφατης επιθετικότητας που επέδειξε η Ρωσία και της επίγουσας ανάγκης για ένα ενιαίο μέτωπο ενάντια σε τέτοιες επιθετικές ενέργειες. Η εισβολή στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη εχθρική συμπεριφορά της Ρωσίας λειτουργήσαν ως κλίση αφύπνισης για πολλούς ηγέτες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης ικανότητας της Ευρώπης να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και να προστατεύει τις αξίες της με δικά της μέσα. Πείτε μας τη γνώμη σας για τα λόγια του Μακρόν στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.